δεν είναι μόνο στον αθλητισμό που την ιστορία την γράφουν οι παρέες. Είναι και στις τέχνες που συμβαίνει το ίδιο. Είναι και στη μουσική. Και ένα εκλεκτό μέλος μιας τέτοιας παρέας ήρθαμε να συναντήσουμε. Τι έχει μείνει από τη φωτιά τελικά? Αυτό το έχει μείνει από τη φωτιά, ένα χαρακτηριστικό τραγούδι του Πορτογάλου. Γιατί λέει, πού είναι οι φίλοι οι παλιοί μας φίλοι, ξύπνα τους αργά και βάλε φωτιά και θα ξαναρθούν πάλι, θα έρθουν ξανά. Γιατί αισθανόμαστε σαν ένα τέλμα, ρε παιδάκι μου, και θυμάμαι όλη αυτή τη διαδικασία πώς έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Λέω, πρέπει να ζωντανέψουμε πάλι, να πάψουν να είμαστε ευσυχασμένοι. Καλής. Μια παράσταση σε μια μουσική σκηνή, δίνεις μια συναυλία και εμφανίζονται από κάτω 20χρονοι που τραγουδάνε ακόμα με πάθος, με μανία το πόσο σε θέλω, πόσο 30 χρόνια μετά, ξέρω εγώ πόσα είναι. Είπαμε το ζωντανό και ο χρόνος είναι αυτά που έχουν μείνει για τους ανθρώπους που κάνουν μουσική. Το χρόνο δεν ξεγελάς. Έτσι, δηλαδή, γιατί συμβαίνει αυτό πολύ και ο συγκεκριμένος ο φίλος μας, ο Μπονάτσος. Φύγε εσύ, έλα εσύ, αυτό συμβαίνει. Αυτό δεν μας ξεγελάει στον χρόνο. Ότι μένει μέσα στον χρόνο σημαίνει ότι κάτι έχει να πει. Εμείς στον αθλητισμό λένε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρέες. Πάνω κάτω το ίδιο συμβαίνει και στη μουσική. Ναι. Έβλεπα δηλαδή να τραγουδάς με την Αφροδίτη Μάνου που σου έγραψε τραγούδι πριν πόσα χρόνια και πήγες φιλαράκια όπως και με τον Νίκο πόσα χρόνια. Και αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτό το ταξίδι και στη μουσική τόσα χρόνια παρέες την κάνουν τη διαφορά. Κοίταξε, εμείς είμαστε μια τεράστια παρέα, η αλήθεια είναι αυτή. Σωστά. Η οποία. Θα περάσει όλοι από εδώ. Ναι. Όλο αυτό το διάστημα του χειμώνα. Για πες. Μετά από την Αφροδίτη είναι ο Γκαϊφίλιας, είναι ο Γερμανός, είναι η Δήμου, ο Τσακνής, είναι ο Πουλικάκος, είναι διάφοροι. Ναι. Θα τις μαθαίνετε εσύ το. Είναι τα μάτια σου ένα διάφορος. Δεν αγαπάς όμως μόνο την τέχνη, τη μουσική, αγαπάς και τον αθλητισμό. Βέβαια. Πολύ. Πολύ. Ναι. Νίκη Βόλου, Παναθηναϊκός, λάτρης όλων των σπορ. Γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα δίπλα από αυτά τα γήπεδα. Και όταν ήρθαμε μετά στην Αθήνα, γιατί στο Βόλο γεννήθηκα εγώ, αλλά η μητέρα μου από την Αθήνα, ήρθαμε στην Αθήνα με στο Λυκαβηδό. Ο πατέρας μου Ολυμπιακός. Ο αδερφός μου μεγάλος Παναθηναϊκός και με έπεισε και ήμασταν και δίπλα στο γήπεδο. Ας πούμε και πήγαινα από εδώ και σε προπόνησα. Δεν θέλει πολύ ξεζιά. Πέρυσι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή αν το βάζει soundtrack, θα του βάζει τον Τιτανικό. Φέτος είναι τελείως διαφορετικό. Ήταν, κοίταξε, περνάμε τραγικά χρόνια τώρα. Δεν είναι, πέρυσι και φέτος δηλαδή. Μιλάμε τώρα για 20 τόσα χρόνια δύο πρωταθλήματα. Πες, δεν πήραν κανένα. Αυτό που γίνεται φέτος σε αγγίζει. Με τα νέα παιδιά. Αυτό μου αρέσει, ναι. Βέβαια, είναι κοινότυπο τώρα. Όλοι το λένε, ας πούμε. Όλοι τους στηρίζουν, κάνουν ράν. Εντάξει, ναι, αλλά είναι ωραίο όμως. Ναι. Είναι ωραίο. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Ότι βλέπεις και λίγο καλή μπαλίτσα κάποιες στιγμές. Όταν είναι πολύ καλύτερη η ομάδα, οι άλλοι είναι πολύ καλύτεροι παίκτες, εκεί κολώνουν λίγο. Δεν έχουν τη δυνατότητα να τους αντιμετωπίσουν ακόμα. Αλλά σε γενικές γραμμές, βλέπεις καλή μπάλα. Γυρνώντας πίσω στα χρόνια, όλα αυτά που έζησες με το Παναθηναϊκό, ναι. Είσαι από αυτούς που γούσταραν περισσότερο τις πορείες στην Ευρώπη, είσαι Παναθηναϊκός. Όχι, όλα μ' άρεσαν. Γενικά γούσταρα πολύ έτσι διάφορα πράγματα. Όλα. Θυμάμαι στιγμές έτσι χαρακτηριστικές πολλές. Για πες μερικές. Μια-δυο. Θυμάμαι αυτή τη φοβερή πορεία στο. Πώς το λένε, μέχρι και τον Άγιαξ. Στα ημιτελικά του. Ναι. Πού το έχεις δει εκείνο το μάτς? Σπίτι. Και στον γκολ του Βαζέχα. Έγινε πανικός. Δεν το πιστεύαμε κιόλας. Για το Άγιαξ ήταν υπερομάδα τότε. Θυμάμαι, ας πούμε, το μάτς με τη Λέγκια, θυμάμαι με στις Κουπριές. Δεν θυμάμαι τα παιχνίδια. Με την Άντ, στο χιόνι. Είχα πάει με την Άντ εδώ το μάτς, ναι. Αν σου έλεγα ένα τραγούδι για εκείνη την ομάδα από τα δικά σου που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Δύο τραγούδια δεν μπορούσα να πω. Α, για πες. Το ένα είναι για την ομάδα που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Τι ζητάω μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Για όλο τον Παναθηναϊκό, ένα τραγούδι του Τσακνή που λέει «Κουφάλες δεν ξοφλήσαμε». Τα όνειρα των εραστών δεν σβήνουν. Ωραία. Χωρίς το «δεν ξοφλήσαμε» και χωρίς το «κουφάλες» δεν τελειώσαμε. Θα πάμε με εκείνη την ομάδα που τη θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Πλάκα κάνεις. Με τον Γιώργο Δοδόνη, με τον Στράτο Αποστολάκη, με όλη εκείνη την παρέα
Γιατί σου είπα, όπως και στη μουσική έτσι και στον αθλητισμό, την ιστορία τη γράφουν παρέες. Θα πάμε να φάμε και να πιούμε πυρές. Ωραία, έγινε. Έγινε. Ευχάριστα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι αυτός ο στίχος λοιπόν που λες στο τραγούδι της παράστασης. Που είναι οι φίλοι παλιοί, που είναι οι παλιοί μας φίλοι, ξύπνα το συναργά, βάλει φωτιά μεγάλη και θα έρθουν ξανά. Ορίστε. Αυτό λέει. Στους έφερα. Ναι. Εντάξει. Θα ξεκινήσω τον κύριο που είναι δίπλα. Στράτος Αποστολάκης, δεν χρειάζονται συστάσεις, αλλά πρέπει να τις κάνω για λόγους ευγενίας. Γιώργος Δόνης. Κανένας δεν χρειάζεται συστάσεις. Κανένας δεν χρειάζεται. Ο Χουάν, θα το πω τώρα, δεν θα το αντέξω. Και ήταν αστείο εκτός. Εγγραφής, έρχεται ο νυν coach και λέει στο προηγούμενο «Ένα χαιρετήσω πρώτα το μεγαλύτερο». Και του λέει «Με έβγαλες τη σύνταξη από τώρα». Γιώργος Καπουράνης, όλη εκείνη η παρέα, όχι όλοι, λείπουν εκλεκτά μέλη, αλλά έχουμε εδώ μια πολύ καλή μαγιά από εκείνη την παρέα που έκανε γενικό κορυφαί, πράγμα. Κορυφαί. Καταρχήν είναι ο coach εδώ, έτσι. Μετά είμαι καινούριος κότς. Έχουμε... Πήρε πολλά από μένα. Στη διαχείριση χαρακτήρων δεν το συζητάω. Είναι το α και το ωμέγα σε μια ομάδα. Για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό το management. Και όταν οι χαρακτήρες είναι και μικρά παιδιά, ακόμα δυσκολότερο, Εγώ νομίζω δεν είναι τόσο δύσκολο. Πιο εύκολο. Το βλέπω πιο εύκολο γιατί... Οι παλιότεροι προπονητές είχαν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Δηλαδή, ο Χουάν το ξέρει καλύτερα, γιατί εμείς δεν είχαμε τόσες παραστάσεις που έχουν τα νέα παιδιά. Τώρα βλέπεις ένα παιδί 5 ετών, είναι στο iPad, έχει τόσα ερεθίσματα. Απλώς το δύσκολο με τα νέα παιδιά είναι ότι πώς θα σε εμπιστευτούν. Το σίγουρο είναι ότι ο Χουάν τέριαζε με τον Παναθηναϊκό. Πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό τον έχουμε ακόμα εδώ. Και ήξερα ακριβώς τι σημαίνει Παναθηναϊκός. Εντάξει, όταν κάνει πρωταθλητισμό. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Δεν είναι για πολλούς. Όχι μόνο για τους προπονητές, για τους ποδοσφαιριστές. Εγώ τότε που ανέλαβα την ομάδα έτυχε να υπάρχουν και καλοί, πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Αλλά ήταν πολύ καλοί χαρακτήρες όλοι που ήταν. Γι' αυτό υπήρχε και μεγάλη επιτυχία, γιατί είμαστε πολύ ενωμένοι έτσι και στις ώρες της δουλειάς, την άλλη ώρες είμαστε μια παρέα όπως είμαστε τώρα, μπορεί να το πούν τα παιδιά. Κάναμε πολλά πράγματα έτσι και ευτυχώς ταιριάζαμε και όλες. Σε αυτήν την εκπομπή έχουμε σλόγγαν την ιστορία, τη γράφουν οι παρέες. Το καταλαβαίναμε και απ' έξω, νομίζω, Λαβρέντι, ότι ήταν παρέα. Δηλαδή, το καταλαβαίναμε όταν αστειευόταν και έλεγε θα γυρίσω με τα πόδια από την Πορτογαλία και κάνουμε διπλό στο. Όλα οι παρέες θα γράφουν, να το έχεις υπόψη. Είναι καλή παρέα, γίνεται καλό πράγμα. Τότε σε εκείνη την ομάδα υπήρχε το ιδιαίτερο ότι σίγουρα ήμασταν καλή παρέα, αλλά υπήρχε και σεβασμός δηλαδή και δεν ήταν ως πρώτος το ρόλο του προπονητή. Εγώ που ήμουν λίγο πιο νεότερος, δηλαδή έβλεπα ας πούμε παίχτες όπως ήταν ο Στράτος, όπως ήταν οι πιο έμπειροι ποδοσφαιριστές και έλεγα πω, μακάρι να, ανάλογα τα χαρακτηριστικά που μακάρι να τους μοιάσω, μακάρι να παίξω στην Εθνική Ελλάδα και είχα το κίνητρο να προσπαθήσω περισσότερο. Κάπως έτσι έγινε αυτή η περίφημη κούρσα στο Άμστερνταμ, αυτό το περίφημο γκολ. Νομίζω ότι η πρώτη πάσα είναι από το Στράτο έξω από τη γωνία της περιοχής. Σωστά. Δύο μέτρα. Δηλαδή δεν είναι δύσκολη η διαδρομή. Πιο δύσκολο αν δει Στράτο είναι το πρώτο κοντρόλ που παίρνω που την παίρνω προς τα μέσα. Μπροστά. Ναι. Και ήταν δύσκολη η κούρσα και γιατί αν βλέπουμε το. Πολύ κακό. Πηγαίνει το γήπεδο, πηγαίνει και τα κοιτάξει. Βάλε μπάλα πώ πηγαίνει. Εδώ βλέπω για να την ελέγξει. Αλλά η τεχνική σου που έχει εσύ. Και την πάση. Την έφτιαξε μέσα. Την βελτίωνα χρόνο με το χρόνο. Και ο Βαζέχα χωρί να το θέλει, έτσι. Χωρί να το. Έκανε 2-3 δευτερόλεπτα να καταλάβει ότι μπήκε γκολ, αν το δούμε. Όπω και στο Wembley. Μας πιάσαν στον ύπνο μετά στο πρώτο λεπτό, ρε παιδί. Αυτό ήταν το πρόβλημα το μεγάλο, Λαβρέντι, από αυτές τις ομάδες, αν παίξεις 10 φορές. Είναι αδύνατο να τις κερδίσεις 2 φορές. Μπορεί να τις πετύχει ακριβώς. Δηλαδή, ήταν οι διαφορές
ήταν μεγάλες. Εγώ θα έλεγα ότι οι διαφορές ήταν χαόντες. Εντάξει, άμα παίρνει και λίγο η ώρα, κάτι οι γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί. Άμα κυνηγάς από την αρχή, να πούμε. Έχει ένα πλεονέκτημα και το κάνει στον πρώτο λεπτό. Εδώ κάναν τέσσερα λάθη στο δεύτερο μάτς. Δηλαδή είναι αδύνατο να τους κερδίσεις. Πρώτη φορά σε αυτό το μάτς. Νόμιζα ότι παίζαμε με 30, ναι, με 30 αντιπάλους. Δεν ήταν 11 μέσα. Δηλαδή είχα την μπάλα και πέφτανε 5. Πήγαινε στο Στράτο, πήγαινε στο Γιώργο, άλλοι 5. Δηλαδή νομίζαμε ότι όχι παίζανε με ένα παίκτη παραπάνω, με 5 παίκτες. Γιατί ήταν πολύ καλή ομάδα. Όλα τρεξίματα. Και το δεύτερο γκολ το φάγαμε στο 75. Δηλαδή μέχρι εκεί ήμασταν τόσο πολύ μας είχαν κουράσει που και εμείς το 75 δεν το πιστεύαμε ότι μπορούσαμε δηλαδή να τους κάνουμε φάση. Ποιος έβγαλε τρένο? Αυτή η κούρσα σε έβγαλε τρένο, αλλά θυμάσαι ποιος σε είπε πρώτη φορά τρένο? Εγώ θυμάμαι με φώναζε ο Μαυρίδης Μουμπάρακ. Ναι. Όχι, δεν έπαιξε μετά στη θέση του Σαραβάκου. Ναι, εγώ ήμουν και συμπαίκτης με τον Σαραβάκο. Το 92 που ήρθα εγώ ήταν και ο Δημήτρης. Το 91 είχα πάει εγώ στο Παναθηναϊκό. 90-91. Εγώ είχα έρθει και πιο μικρό στο 87. Μετά πήγα, έμεινα ένα χρόνο και πήγα τους τρεις δανεισμούς και ξαναγύρισα. Παίξαμε μαζί. Ναι, την πρώτη χρονιά. Πρώτη χρονιά, το ξεχνάω αυτό. Είναι 87-88, είμαι ερασιτέχνης εγώ από τον Παύλο Μελά και με έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, είμαι επαγγελματία. Και είναι η πρώτη συνάντηση στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και έχουν μπει όλοι μέσα, τότε πήγα και μια διαμαρτυρία εναντίον του Βαρδινογιάννη, πάω να μπω μέσα, εγώ μου λέει εσύ ποιος είσαι. Και εγώ παίχτης είμαι. Και με βρήκανε στη λίστα μετά. Ήμουνα 17. Μπήκα εγώ μέσα από εθήρια. Ήταν ο Χουάν, ήταν ο Χρήστος, ο Δημόπουλος, ο Μπατσινίλας, ο Καρούλιας, ο Ζάετς. Καθόμουν σε μια γωνία. Ήσουνα και τότε το πιο πειραχτήρι ή υπήρχε κανένα άλλο ζυζάνιο? Εγώ πολλές φορές μπορούσα γι' αυτό να παραξηγηθώ. Το μεγαλύτερο πειραχτήρι και σε εκείνη την ομάδα ήταν ο Μπορέλι. Αυτό τα ανακάτευε όλα. Απλώς έβρισκε στροφή σε μένα και συμπαράσταση και τους χορεύαμε, ας πούμε, στο κανονικά. Ωραία. Ένα πράγμα θέλω να θυμηθείτε από εκείνη την πορεία, το πιο χαρακτηριστικό ο καθένας σας, για να σας ευχαριστήσω. Μιλάνε οι πρωταγωνιστές. Μίλησε εσύ πρώτος. Που τη θυμάσαι. Καλά, εντάξει, τον γκολ στην. Στον Άγιαξ ήταν, κορονίδα δεν. Για μένα το πιο σημαντικό ήταν το ξεκίνημα. Γιατί παίζουμε το πρώτο παιχνίδι με τη Χάιντο, με χωρί θεατές εδώ. Ναι. Με Χάιντο μια πολύ καλή ομάδα, με μεγάλους ποδοσφαιριστές. Εσύ έκανε σύμβαση. Έκανα πάντως, Για μένα, χωρίς να το ξέρω το βάλετε το βίντεο αυτό, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Πάντως ήταν όλα χαρακτηριστικά τα μάτσα εκείνα. Και με την το 2-0 για πλάκα τώρα, την Άντ, για πλάκα. Και υπάρχουν και οι εξωτερικές εικόνες που είναι πολύ χαρακτηριστικές. Με την Άντ είναι σιόνια παντού, παγωμένα τα πάντα. Με τη Λέγκια είναι εκείνο το πράγμα που... Τα σκοπιές, το παγωμένο, ναι. Κάναμε προπόνηση την προηγούμενη μέρα, σε τόσο χιόνι, πάγω. Από κάτι τα μπετό. Και καλύτερο μας νομίζω ότι ήταν εδώ με τη Λέγκια το 3-0, σε ατμόσφαιρα, σε αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, σας εύχομαι καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Ο Λαβρέντης είπε ότι για αυτή την παρέα και αυτή την ομάδα ταιριάζει το τραγούδι που λέει «Μα τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω». Νομίζω ότι ο ποδοσφαιρικός παράδεισος όλων σας ήταν εκείνο το βράδυ στο Άμστερνταμ, τουλάχιστον όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές. Εσύ έχεις ακόμα, δεν ξέρουμε. Θα πρέπει να τελειώσει πρώτα για να αποφασίσουμε ποιος είναι ο ποδοσφαιρικός παράδεισος. Θα δείξει μπορεί να είναι μπροστά. Ναι, μπορεί να είναι μπροστά. Σαν παίχτης. Σαν παίχτης νομίζω ναι. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και σαν προπονητής επίσης νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία, Χουάν, ότι εκείνο το βράδυ ήταν. Ναι. Θέλω να σας πω ότι έχω πάρει άδεια από το στρατό τότε εγώ, γιατί βρήκα στο διοικητή εισιτήρια για τη ρεβάνς. Και έχω πάρει 10 μέρες στη Μυτική. Δωροδοκία. Δωροδοκία. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κάπως έτσι, σε αυτά εδώ τα μέρη, έγραψε την ιστορία η παρέα του 96. Έτσι κι αλλιώς το γνωρίζαμε. Το διαπιστώσαμε για μία ακόμη φορά από κοντά.
εκείνη η ομάδα που έγραψε την ιστορία για τον Παναθηναϊκό το 1996, μια παρέα ήταν. Και περάσαμε πολύ καλά μαζί της. Και ο Δόνης τώρα που άρχισε την κουρσά και ο Βαζέχα που δεν είναι offside, άμα του βγάλει ο Δόνης. Ναι, ο Βαζέχα δεν είναι offside. Ο Παναθηναϊκός, αν πετύχει το γκολ, είναι. Γκολ, είναι γκολ. Ο Παναθηναϊκός, 3 λεπτά που τελειώσει το παιχνίδι, παγώνει το Άμστερνταμ.